Ευχαριστώ. Γιατί ήρθε στη ζωή μου ο Θάπης και μου χάρισε το πολύτιμο πράγμα, το πλάσμα της ζωής μου, το παιδί μας. Σε ευχαριστεί δημόσια λοιπόν. Θα ήθελα να το δούμε παρέα και να το σχολιάσουμε. Σε ευχαριστεί δημόσια, γιατί τη σωρό του παιδιού της την άφησες να πάει εκεί όπου γεννήθηκε. Ας το δούμε και ας το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Ο πόνος της μάνας είναι πολύ μεγάλος. Και ο πόνος της πατέρα. Και ο πόνος του παιδιού σου που δεν θα γνωρίσει αυτόν τον πατέρα. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Και αυτό, και αυτό. Ας το δούμε και ας το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Μην κλείσει, μαράκι. Όχι. Ήταν δύσκολες στιγμές, αλλά μια μάνα δεν μπορεί να το δεχτεί ότι έφυγε, νομίζοντας ότι τον έχουμε, ότι θα το ξαναδούμε αν θα πάμε στην Αθήνα. Δεν το έχω πιστέψει ακόμη, μου φαίνεται είναι ένα όνειρο. Κλάψαμε με την υφωμική που ήμασταν έξω, ξέρω εγώ, το φωνάξαμε, τον αγκαλιάσαμε, τον φιλήσαμε και βγήκαμε έξω στο σαλονάκι, στο νοσοκομείο. Και μου ήρθε μια σκέψη να πω στην ύφη μου, θα σε παρακαλέσω κάτι, αν μπορείς να το κάνεις, σαν μάνα. Να μου επιτρέψει να τον πάρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο τον κόσμο που προσευχόταν για το Στάθη μας όλα αυτά τα χρόνια. Όταν πηγαίναμε είχαμε μια χαρά που θα είμαστε κοντά του, αλλά όταν ήταν η ώρα να φύγουμε ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί φεύγοντας δεν ξέρεις μετά τι γίνεται. Νομίζω ότι αν θα πάω θα τον δω, αλλά είναι όνειρο. Τι κρατάτε από το Στάθη? Τις καλές αναμνήσεις, όχι αυτά που υπόφερες. Νοσοκομείο που ήταν γεμάτο ζωή. Γιατί να γίνει αυτό, όχι ότι να γίνει σε άλλο παιδί, αλλά να μην γίνει ούτε στο δικό μας. Δεν είπα ποτέ να πας σε άλλο παιδί αυτό που έπαθε ο Στάθης μας και υπόφερε 8 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο. Αν κλείσετε τα μάτια σας τώρα και σκεφτείτε το Στάθη, τι βλέπετε? Βλέπω. Για μάλλον. Βλέπω πολλά. Είναι δύσκολο να συμβιβαστούμε ότι το χάσαμε. Πολύ δύσκολο. Γιάννη μου, είδαμε τη